Δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Υπουργός. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Περιμένω να μου καταθέσει ο κύριος Φωκάς τις εκκρεμείς άδειες Ολυμπιάδας. Την κατάλογο, τον περιμένω εδώ. Ναι. Δεν τον έχετε όμως. Και στο κύριο, το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Λοβέρδο, να δοκούσουμε ποιες είναι αυτές οι άδειες που εκκρεμούν για την Ολυμπιάδα. Να τις καταθέσω να τις μάθουμε. Νομίζω ότι έχετε ξεπεράσει τον εαυτό σας λίγο σχέση με την εταιρεία. Διότι η τελευταία λίστα, δεν μπορεί να είναι πιο έγκυρη από τη δική μου, είναι αυτή που είχα στις 3 Αυγούστου με τον Ελληνικός Χρυσός. Εσείς αποκλείεται να έχετε άλλη λίστα, εκτός αν σας παραπληροφορεί κάποιος ή κάποιοι και ξεπερνάτε τα δεδομένα. Όταν αποκτήσετε στοιχεία, λοιπόν, καταθέστε τα. Όχι για την Ολυμπιάδα. Κύριε, αγαπητέ συνάδελφε, μην κάνουμε διάλογο. Σας παρακαλώ. Αποφασίστε. Μην ανακαλύπτε. Μα νομίζω έχει απαντήσει ο Υπουργός για τις Κουριές ότι θα πάνε σε Διτησία. Εντάξει. Ναι, το έχει απαντήσει. Κύριε Φωκά, μιλάμε ευχαριστώ. Ελληνικά, στην ίδια, παρακαλώ. Στα ίδια πράγματα. Θα μου φέρετε δύο. Δύο υπάρχουν για τις Κουριές. Αυτό θα μου φέρετε. Αυτό μου λέτε τώρα. Διαβάσα το δελτίο τύπου. Το ακούσατε. Ήταν σαφές το δελτίο τύπου. Ναι. Άρα δεν εκκρεμούν άδειες επαόριστο, μήνες και όλα αυτά είναι μύθοι. Όταν βρείτε στοιχεία, λοιπόν, πόσο έχει καθυστερήσει η αδειοδότηση, να τα καταθέσετε στη Βουλή να κάνουμε συζήτηση επί των στοιχείων. Μέχρι τότε το αναπαράγεται το γενικό σας αφήγημα και διαφήγημα της εταιρείας, δικαίωμά σας, αλλά δεν βοηθάτε πολύ στο διατάφτα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι επίσης αναλύσεις θέλετε για το τι θέλει η κυβέρνηση και τι δεν θέλει κλπ. Κλπ. Ωραία είναι τα ψυχαναλυτικά, αλλά καλό είναι να αναλύονται πάνω στο συγκεκριμένο. Νομίζω τα συγκεκριμένα στοιχεία τα κατέθεσα όλα πλήρως. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. 100% αδειοδότηση όπως είχαμε δεσμευτεί 15 Σεπτέμβρη έγινε. Σκουριές διασφαλισμένες όλες οι θέσεις εργασίας που είναι αυτή τη στιγμή στις σκουριές. Διασφαλισμένες χωρίς καμία επιπρόσθετη άδεια. Άρα πλήρης διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Δύο, πάμε στη διαιτησία να λύσουμε το επίμαχο θέμα που κατά το ελληνικό δημόσιο είναι έκθετη εταιρεία. Αλλά η επίλυσή του θα δώσει το όφελος στο ελληνικό δημόσιο. Όσοι θέλετε να συνταυτιστείτε με μια ιδέα ότι θα κουτσουρέψουμε το παιδευτικό στάδιο στα μισθό, ότι θα ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο και ότι δεν θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, ο δρόμος είναι ανοιχτός δικό σας. Σε αυτό δεν θα το ακολουθήσουμε η παρούσα κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.